Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Ευχόμαι να είσαστε καλά και να έχετε υγεία. Σήμερα, 24 Οκτωβρίου 2021, συμπληρώθηκαν 73 χρόνια από το θάνατο της μητέρας, από το γάμο της μητέρας μου, Γεωργίας Κουτσομιχάλη Ανδρεαδάκη. Συμπληρώθηκαν 73 χρόνια. Αυτή η επέτειος κάθε χρόνο θα γιορτάζεται από μένα όπως γιορτάζεται μετά το θάνατο της μητέρας μου, αυλεπή, με όλη την αυταπάρνηση που έχει ένας πιστός άνθρωπος στην οικογένειά του, στους φίλους του, στην οικογένειά του και στις σχέσεις του. Βρίσκομαι λοιπόν εδώ σήμερα, 24 του Οκτωβρίου, να τιμήσω με μεγάλη δύναμη ψυχής τους δύο γονείς μου που πραγματικά μετάησαν, με φρόντισαν και με μεγάλωσαν με όλα τα χριστά και κοινωνικά ήθη και ψυχές και οικογένειες και εισέπραξα οικογένεια. Η Γεωργία Κουτσομιχάλη Ανδρεαδάκη, η μητέρα μου, η πρώτη κυρία, που η λέξη κυρία είναι λίγη, να πει ποια γυναίκα ήταν αυτή. Ποια γυναίκα ήταν αυτή. Και ο πατέρας μας, ο Ανδρέας Ανδρεαδάκης, άναψε το καντήλι, τους έφερε ένα δωράκι και ένα άλλο ηλεκτρικό καντήλι, άναψε το καντήλι μέσα. Ψάκασα τα αρώματά της πάνω στα μάρμαρα, Και θα τραγουδήσω το γνωστό άσμα, γιατί δεν έχω φέρει το δεύτερο κινητό μαζί. Σήμερα γά, σήμερα γάμος γίνεται. Σήμερα γά, σήμερα γάμος γίνεται. Σ' ωραίο περιβολή, σ' ωραίο περιβολή, σ' ωραίο περιβολή, σ' ωραίο περιβολή. Γαμπρετινή φινά θωρείς. Γαμπρετινή φινά θωρείς. Εσύ που γελάς, θα φύγεις από το live, διότι είσαι γελίος και ελεηνός και δεν κάνεις να είσαι στο δικό μου live. Το κατάλαβες, γελίος και ελεηνός και τρισάθλιος. Αυτό το άσμα θα το τραγουδήσω άλλες δύο φορές. Σήμερα γάμος γίνεται. Σήμερα γάμος γίνεται. Σ' ωραίο περιβολή, σ' ωραίο περιβολή, σ' ωραίο περιβολή, σ' ωραίο περιβολή. Σήμερα γάμος γίνεται. Σ' ωραίο περιβολή, σ' ωραίο περιβολή, σ' ωραίο περιβολή, σ' ωραίο περιβολή. Γαμπρετινή φινά θωρείς. Γαμπρετινή φιναφορείς. Αυτό λοιπόν, το 1948, γλεντάγαν οι άνθρωποι 3 μερόνυχτα στο γάμο της πρώτης κυρίας της Νέας Ερυθρέας, Γεωργίας Κουτσομιχάλη Ανδρεαδάκη, της μάνας μου, τιμή μου μεγάλη προσκυνώ, και στο γάμο του πατέρα μας Ανδρέα Ανδρεαδάκη, του Θοδωράς και του Δημητρίου. Νομίζω ότι μια και ξέχασα το κινητό το άλλο για να παίξει μουσική, το καλύτερο που είχα να κάνω να το τραγουδήσω το τραγούδι, τα ξεκινήματα τραγουδιού 3 φορές. Εις μνήμην. Δοξάζω και τιμώ
αυτή τη μεγάλη μάνα, τη σπουδαία γυναίκα και τον πατέρα βεβαίως, αλλά αυτή τη σπουδαία μάνα, σήμερα 24 του μηνός. Δεν με ενδιαφέρουν τα σχόλια, το θα σκεφτεί ο καθένας. Έφερα 22 του μηνός ημέρα Παρασκευή, γιατί δεν θα δούλευαν οι πάλι Σαββατοκύριακο το κουτί με τα οστά του πατέρα μας και άνοιξα τη μάνα, άνοιξαμε την ταφόπλακα και το βάλαμε μέσα. Της έκανα το ωραιότερο δώρο ξανά με τον άντρα της μαζί. Και εύχομαι όταν θα έρθει η ώρα μου να φύγω από αυτό το μάταιο κόσμο, κάποιος να βρεθεί και εμένα να με παραχώσει και να με ανάβει ένα καντήλι. Συγχαρητήρια, αντρεούλοι που αξίζουν πολλά παραπάνω σε σένα από ένα live. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να σας έχει ο Θεός καλά. Μάνα μου, μανούλα μου, γλυκιά και αγαπημένη μάνα. Αυτό που θα ήθελα ήταν τέτοια μέρα να ήσουν εσύ πάνω από το μνήμα μου και να μου έβαινες ένα καντήλι και να μου βάζεις μάνα μου εσύ και να μην βλέπω τον πόνο αυτό που ζω για σένα. Ναι. Έφυγες και άφησες το παιδί σου μοναχό και κατά μοναχό. Με τρεις αδελφές καθάρματα, μάνα μου γλυκιά. Όποιος δεν έχει περάσει από το μονοπάτι αυτό, όποιος δεν έχει χωρίσει στη ζωή του φορές πολλές να πονάει και να αιμορραγεί από χωρισμούς, όποιος δεν έχει θάψει γονείς, όποιος δεν έχει θάψει συγγενείς και να πονάει και να ξεσκίζει τη σάρκα του, νιώθω σαν μάνα που έχει χάσει την κόρη της, νιώθω σαν πατέρας που έχει χάσει την κόρη του. Με άφησε να τη φροντίζω ακόμη και εδώ που βρίσκεται. Μου έκανε ειδική συμβολογραφική πράξη στο συμβολογραφείο με τον νόμο του Τσίπρα να διαχειρίζομαι τη μνήμη της όπως εγώ θέλω και νομίζω ότι δεν θα το έχει μετανοήσει επάνω εκεί που βρίσκεται, γιατί τιμάται η μνήμη της όπως κανενός ανθρώπου και του πιο πλούσιου και διασύμου ανθρώπου επί της γης, τα παιδιά τους σε τέτοιες ημερομηνίες να είναι στρατιώτες πιστοί και να διαβάζουν και να ψάλουν, δεν νομίζω να υπάρχουν. Είχαμε μια μάνα τεράστια, που είναι η μάνα όλων σας. Είχαμε μια, τα εγγόνια της, τα νύψια μου, τα εγγόνια της, είχαν μια γιαγιά τεράστια. Τόσο ωραία γυναίκα, εδώ είναι η φωτογραφία τότε που πέθανε. Τόσο ωραία γυναίκα δεν ξαναπέρασε. Τόσο ωραία γυναίκα δεν ξαναπέρασε από την Ερυθρέα. Τόσο κυρία, αυτά τα γέρ της, όμορφη. Καρδιά μου γλυκιά μάνα. Καρδιά μου γλυκιά, αν δεν είχα αυτή τη σχέση θα είχα τρελαθεί να με στηρίζει ο άνθρωπος αυτός. Θα ήμουν σαν τρελάδικο θα ήμουνα. Σας εύχομαι να χαίρεστε τους γονείς σας, να τους αγαπάτε, να τους τιμάτε όσο ζούνε, γιατί είναι δώρον Θεού οι γονείς. Κανείς να μην βρεθεί στον πόνο μου και στον καημό μου και αν χάσετε τους γονείς σας να μην σας δώσει ο Θεός τον πόνο το δικό μου. Δεν έχω χάσει μάνα, έχω χάσει κόρη. Δεν έχω χάσει κόρη, έχω χάσει θησαυρούς. Δεν έχω χάσει θησαυρούς, έχω χάσει όλη μου τη ζωή. Όλη μου ζωή βρίσκεται εδώ μέσα, κλεισμένη. Δεν μπορώ να καταλάβω, Κωνσταντίνε, επί 155 τη γράφεις, αλλά δεν με ενδιαφέρει, διαφορώ. Η κυρία Βογιατζάκη που την κάνεις, τάξη δεν έχει καμία δουλειά με τη δικιά μου μάνα και με μένα. Το κατάλαβες αυτό, λοιπόν. Αιωνία σου η μνήμη, Γεωργία Κουτσομιχάλη Ανδρεαδάκη. Αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστη. Αιωνία σου η μνήμη, πατέρα Ανδρέα Ανδρεαδάκη. Αιωνία σας η μνήμη. Δεν έφερα τα στέφανά σας, γιατί κάθε χρόνο βγάζω τα στέφανα από τον τάφο. Δεν έφερα τα στέφανα που τα βγάζω κάθε χρόνο από τον τάφο μέσα. Φέτος δεν έφερα τα στέφανα, μάλλον θα παντρευτώ εγώ. Έτσι μου έχουν πει ότι άμα ξεχάσεις, λέει, τα στέφανα να τα φέρεις στον τάφο, προκύπτει γάμος, λέει, τη χρονιά αυτή την επόμενη. Προκύπτει, λέει, γάμος αυτό που τα ξέχασα να τα φέρεις στον τάφο τα στέφανα για μια μέρα.
Μπορεί γι' αυτό να με έκανε ο Θεός να ξεχάσω. Ας είναι η αιωνία σου η μνήμη, μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου. Δεν σε ξεχνάω ποτέ, μανούλα μου, γλυκιά. Μάνα μου, ας είσαι ευλογημένη εκεί που είσαι, μανούλα μου. Σε ευχαριστώ που υπάρχει στη ζωή μου ακόμα και τώρα υπάρχει. Να είστε καλά, ευχαριστώ και την παράσταση όλων σας. Να είστε ευλογημένοι, να αγαπάτε τους γονείς σας. Και κοινοποιήστε αυτό το live σε κάποιους να το δουν, να μάθουν να σέβονται τους γονείς τους. Δεν ξέρουν τι σημαίνει πόνος. Τούτη τη στιγμή ήθελα να έχω τον άνθρωπό μου κοντά μου, να με σφίγγει το χέρι και να με στηρίζει. Δυστυχώς δεν τον έχω κοντά μου. Καλό μεσημέρι.